Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι 5η, 26 Ιουνίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Channel Thrakis. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας που αφορά σε ένα θλιβερό γεγονός. Νεκρή βρέθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι μία γυναίκα στο Μαυρομάτι, κοντά στο νέο συντηροχώρι και μάλιστα κοντά στο ποτάμι, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ας δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Κώστας Στοτοκότσης αναφορικά με το γεγονός αλλά και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της 5ης, νεκρή βρέθηκε από πνιγμό 55χρονη γυναίκα σε παρακείμενο ποτάμι στην περιοχή Μαυρομάτι. Άμεσα έσπευσαν το ΕΚΑΒ καθώς και η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτίνης, όπου η αστυνομική διεύθυνση έδωσε εντολή για νεκροψία και νεκροτομία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια. Σήμερα στις 16.00 διακομίστηκε στο νοσοκομείο μας μια κυρία η οποία κατάγεται από το Μαυρομάτι. Εδώ της περιοχής μας, όπου έχασε τη ζωή της από πνιγμό στο παρακείμενο ποτάμι του Μαυρωματίου. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή την πλευρά της αστυνομίας να δώσει εντολή για νεκροτομή και να εξακριβηθούν τα αίτια. Ήταν ηλικίας 55 ετών. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι συλληπιτήρια στους συγγενείς και στα παιδιά της, και να είναι γεροί να τη θυμούνται, τίποτα άλλο. Οι συγγενείς της που την έψαχναν για ώρα αφού έμενε στο Μαυρομάτι ανησύχησαν και τοπίσαν την αστυνομία όπου βρήκε νεκρή την άτυχη γυναίκα στο παρακείμενο ποτάμι. Ναι. Μετά έπαιρνα εγώ τη δουλειά, μετά έφυγαν 11 ώρα τηλέφωνο ότι δεν είναι σπίτι, δεν ήρθε σπίτι. Και ήρθαμε και τη βρήκαμε και τα μεσιά. Κάλεσε μας, αστυνομία. Η αστυνομία μας είπε 24 ώρες, είστε υποχρεωμένος να ψάχνεις. Πόσο χρόνο ήταν? Στην επίσκεψη στην Κομωτινή του Προέδρου της ΠΑΕΟΤΑ, του κ. Θέμη Μπαλασόπουλο, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη μας με αφορμή την περιοδία κλιμακίων στη Θράκη. Ενημέρωσε τους εργαζόμενους στους Δήμους και διοργάνωσε την αντίδρασή τους προκειμένου τους κινητοποιήσεις, προκειμένου να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4250 που αφορά στην διαθεσιμότητα των υπαλλήλων. Το απόγευμα της Τετάρτης βρέθηκε στην Κομωτινή ο πρόεδρος της ΠΑΕΟΤΑ Θέμης Μπαλασόπουλος στα πλαίσια της περιοδίας κλιμακίων στη Θράκη, όπου ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στους Δήμους και οργάνωσαν την αντίδραση προκειμένου να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4250. Ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά, δείχνει την ανησυχία που υπάρχει στους εργαζόμενους, δείχνει τη διάθεση να αγωνιστούμε όλοι μαζί, διότι αυτή η διαδικασία θέλει συλλογικότητα και δεν θέλει ο καθένας μόνος του, προκειμένου να μην εφαρμοστεί. Και το κυριότερο είναι ότι έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και Δημάρχων, οι οποίοι δηλώνουν την άρνησή τους στην εφαρμογή αυτού του νόμου. Πιστεύουμε αυτή την άρνησή τους θα την κρατήσουμε μέχρι το τέλος, να μην είναι όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου στην αρχή λέγανε ότι στηρίζουν τα αιτήματα των εργαζομένων, αλλά στο τέλος ουσιαστικά στηρίζανε αυτές τις πολιτικές. Και εμείς έχουμε την σιγουριά ότι Δευτέρα 30 Ιουνίου, που είναι η πρώτη καταληκτική ημερομηνία, δεν θα υπάρχει τουλάχιστον κανένας Δήμος ο οποίος θα βγάλει την απόφαση επιμερισμού και θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που για μας είναι ο προθάλαμος για τη δημιουργία χιλιάδων υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα και μετά προς απόλυση. Ήταν μια αξιολόγηση, δεν το λέμε εμείς, το λένε και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τις διοικητικές επιστήμες. Δεν μπορεί να ξεκινάει με προκαθορισμένα ποσοστά, διότι πιθανότατα αυτό που βάζει τώρα 15% που είναι ανίκανη και έχει τη δυνατότητα, ειδικά αυτή την κατηγορία, την αυξήσει και να μειώσει τις άλλες δύο κατηγορίες, μπορεί να είναι και περισσότερο. Άρα λοιπόν ξεκινάει με ένα τέτοια ποσοστά τα οποία δείχνει εξ αρχής ότι δεν θέλει να προχωρήσει στην αξιολόγηση την πραγματική του προσωπικού. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, θα πρέπει να το πούμε, γιατί η κυβέρνηση παίζει επικοινωνιακά. Οι εργαζόμενοι και κυρίως εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Μια αξιολόγηση όμως που θα έχει στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση των υπηρεσιών και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες που αυτούς έχουμε υποχρέωση να υπηρετούμε. Τώρα, πώς θα γίνει μια αξιολόγηση στους Δήμους, όταν περίπου 150 Δήμοι δεν έχουν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, όταν δεν υπάρχει σε κανέναν οργανισμό που υπάρχει, που έχουν ψηφίσει η περιγραφή θέσης και τα καθήκοντα του κάθε εργαζομένου, και το κυριότερο, αυτοί που θα έρθουν να εφαρμόσουν αυτή την προσχηματική διαδικασία στην πλειοψηφία τους, δηλαδή οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι, δεν είναι επιλεγμένοι μέσα από μια διαδικασία που προβλέπει ο νόμος με αξιοκρατία, αλλά είναι διορισμένοι από τις εκάστοτες δημοτικές αρχές, άρα θα έρθουν να υπηρετήσουν τις επιλογές
και θα έλεγα τις εντολές αυτών παρά αυτό που πρέπει να υπηρετήσουν, που είναι μια σωστή, δίκαιη αξιολόγηση. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι αξιολόγηση. Και νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει γιατί αντιδρούμε. Αν οι Δήμοι δεν βγάλουν την απόφαση επιμερισμού, δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Εδώ βέβαια έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αρνείται να συζητήσει. Εμείς λέμε ότι ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους ΟΤΑ διότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στο νόμο για τους ΟΤΑ α βαθμού. Ο νόμος λέει ότι εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν δικό τους κώδικα. Είναι διαφορετικός. Δεύτερον, από τις 18 Απριλίου μέχρι 31 Αυγούστου απαγορεύονται οι περσιακές μεταβολές. Η αξιολόγηση επιφέρει έμεσα οι περσιακές μεταβολές, άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν βγουν οι αποφάσεις επιμερισμού, και γι' αυτό για μας είναι στρατηγικός στόχος, σε σύγκριση με το υπόλοιπο δημόσιο, διότι εκεί τις αποφάσεις βγάζουν τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν διοριστεί να υπηρετήσουν αυτές τις πολιτικές, νομίζουμε ότι αποδυναμώνουμε τη δυνατότητα εφαρμογής, άρα θα έχουμε μια πρώτη νίκη και βέβαια θα περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να δούμε πώς θα την. Πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής η τελετή λήξης του προγράμματος MedicineNet, το οποίο ολοκληρώθηκε και παράλληλα υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των δύο νοσοκομείων Κομωτινής και Κίρτζαλη από τους αντίστοιχους διοικητές Κώσταν Αλμπάντη και Τέοντορ Δημητρόφ Τσεργέκοφ, με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας και μελλοντικά μεταξύ των νοσοκομείων των δύο πόλεων και του ιατρικού της προσωπικού. Με αυτή την συνδρομή θα υπάρχει δυνατότητα της καλύτερης και ουσιαστικότερης αντιμετώπισης των έκτακτων περιστατικών με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξη του προγράμματος MedicineNet, το οποίο ολοκληρώθηκε και παράλληλα υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των δύο νοσοκομείων Κομωτινής και Κίρτζαλη από τους διοικητές Κώσταν Αλπάντη και Τέοντορ Δημητρόφ Τσερκέζοφ, αντίστοιχα, με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας και μελλοντικά μεταξύ των νοσοκομείων Κομωτινής και Κίρτζαλη και του ιατρικού του προσωπικού για την καλύτερη αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Αυτό είναι απόρρια της συνεργασίας που είχαμε τα δύο χρόνια, τα δύο νοσοκομεία, που συμμετείχαμε σε ένα δεσυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Όπου με τη χρηματοδότηση που υπήρχε, ωφεληθήκαν και τα δύο νοσοκομεία ανάλογα με το τι ήθελε το καθένα. Εμείς από την πλευρά μας θέλαμε να πάρουμε νέο εξοπλισμό για να μπορέσουν οι γιατροί να κάνουν και αυτοί καλά τη δουλειά τους, να κάνουν και καλύτερες διαγνώσεις. Το πρόγραμμα αυτό έφτασε στο τέλος του. Τέλος Ιουνίου είχε την προθεσμία να τελειώσει το πρόγραμμα. Ήδη έχουν αγοραστεί όλα τα μηχανήματα, όλα είναι στη θέση τους. Και από την πλευρά της Βουλγαρίας, όπου και εκεί επισκεφθήκαμε. Τουλάχιστον στη θητεία τη δικιά μου δύο φορές το νοσοκομείο, είδαμε το τι έχουν κάνει και αυτοί εκεί. Έχουν ανακαινήσει μια πτέρυγα όπου έχουν κάνει χειρουργία, κάποιους θαλάμους νατικής θεραπείας. Αυτοί είχαν υποφεληθεί και άλλο ένα πρόγραμμα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Τώρα αν υπάρχει δυνατότητα και το επόμενο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό κάπου να συνεργαστούν με υποφιλία των δύο νοσοκομείων, θα το κάνουμε. Φυσικά ο κάθε άξονα, εκτός το ότι δίνει την επικοινωνία και μεταξύ των κατοίκων και στο θέμα της υγείας, όπου υπάρχει και εύχομαι να μην υπάρχουν περιστατικά που να χρειαστούν τη βοήθεια και των δύο νοσοκομείων, θα συνδράμουμε και οι δύο. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, ας πω ένα σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες και στο επόμενο δημοκρατικό διάστημα. Είναι ένα γενικό σύμφωνο αυτό, όπου οι δύο πλευρές θα πρέπει να συνεργαστούν σε τομείς που μπορούν να συνεργαστούν, στον τομέα υγείας. Για το σύμφωνο συνεργασίας μίλησε και ο Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Κίρτζαλη, Δόκτωρ Τέοντορ Δημητρόφ Τσερκέζοφ. Κύρτζαλη, αντρογίστε που τρέχετε την τοπική πρακτική στην Βουλγαρία. Δεδομένου ότι υπάρχει πια ο δρόμος που συνδέει την Κομωτινή με την πόλη του Κίρτζαλη, βεβαίως θα ανακύψουν και κάποιες ανάγκες και μπορεί να αναζητήσουν Έλληνες ή Βούλγαροι αντίστοιχα στις εκατέρωθεν των συνόρων καλύτερες πρακτικές. Οπότε λογικά υπάρχουν και από εδώ και από εκεί άνθρωποι που έχουν νοσηλευτεί. 1.200.000 ευρώ. Στις τέσεις στρέτσεις τους εις θέλω μπιαχ
Обновени 5 операционни зали в нашата болница. Και ανακαινιστήκαν πλήρως 5 χειρουργία, 5 αίθουσες χειρουργείων στο νοσοκομείο. Искам да кажа, че нашата болница е най-голямата болница в Източните Родопи. Να αναφέρω ότι το νοσοκομείο μας είναι το μεγαλύτερο στο τμήμα της Ανατολικής, στο ανατολικό τμήμα της Ροδόπης. А само отделението по хирургия разполага с 40 легла. Και μόνο το τμήμα το χειρουργικό τμήμα διαθέτει 40 κλίνες. Οντέλνο τραυματολόγιατα ρασπολάγα σας δοπονίτελνο 20 λεγλά. Έχουμε και, άλλες 20 κλίνες για την τραυματολογία, δηλαδή για τέτοια περιστατικά. И разбира се, ушно и очно отделение имаме с по 10 легла. Και ορυγλά, ушно и очно, και για ιατρικές, το ορυγλά και για, συγχωρέστε μου, για τα μάτια, οφθαλμιατρικά, συγγνώμη, από άλλες 10 κλίνες. Ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών έχει οριστεί η 26η Ιουνίου και το Κέντρο Πρόληψης Ορφέας πραγματοποίησε στην κεντρική πλατεία Κομωτινής άλλη μια δράση σε συνεργασία με την ΠΑΕ Πανθρακικός. Ποδοσφαιριστές ηλικίας 10 έως 12 ετών από τις ακαδημίες της ΠΑΕ του Πανθρακικού μετέφεραν μηνύματα κατά των εξαρτησιογόνων. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου, το Κέντρο Πρόληψης Ορφέας πραγματοποιεί στην κεντρική πλατεία Κομωτινής άλλη μια δράση σε συνεργασία με την ΠΑΕ Πανθρακικός, όπου ποδοσφαιριστές ηλικίας 10 έως 12 ετών από τις ακαδημίες της ΠΑΕ Πανθρακικός μετέφεραν μηνύματα κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας μέρας κατά των ναρκωτικών, αποφασίσαμε μια συνεργασία, μια δραστηριότητα με την εφηβική ομάδα της ΠΑΕ Πανθρακικός, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσφορά της και για την προθυμία της να συνεργαστεί μαζί μας, έτσι ώστε μέσω των παιδιών να περάσουμε μηνύματα κατά των εξαρτήσεων, κατά των ναρκωτικών. Έχουν γίνει θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια, ήταν μια μεγάλη μάστιγα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι η δουλειά που γίνεται μέσα στα σχολεία με αποδέκτες τους ίδιους τους μαθητές αποδίδει καρπούς, μολονότι φαίνεται ότι η μάστιγα των εξαρτήσεων είναι ένα πολυσύνθετο ποικίλο πρόβλημα το οποίο απαιτεί μια συνεχή επαγρύπνηση και συνεχή και διαρκή αντιμετώπιση. Για την δράση μίλησε και ο Νίκος Σταμάτης, υπεύθυνος Ακαδημιών του Πανθρακικού. Ήρθαμε εδώ σήμερα με την συνεργασία του ΟΚΑΝΑ, να βοηθήσουμε και εμείς την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Άλλωστε τόσα χρόνια και η ΠΑΕ Πανθρακικός και η Ακαδημία προσφέρει σε τέτοιες δράσεις. Και εμείς εκτός από προπόνηση στην Ακαδημία, τα μαθαίνουμε τα παιδιά να φεύγουν μακριά από τέτοιες ουσίες, νόμιμες και μη. Και ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι μεγαλώνοντας, να φύγουν μακριά από τέτοιες εξαρτήσεις. Για πολλωστή φορά βλέπουμε το κοινωνικό πρόσωπο του Πανθρακικού από τις μικρότερες ηλικίες μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Εννοείται και θα συνεχίσει νομίζω να το κάνει όπως το κάνει και τόσα χρόνια. Και καλά είναι όλα τα παιδιά να μπαίνουν σε τέτοιες δράσεις. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όμως εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, συνομιλώντας, ανοίγοντας την κουβέντα μας, το διάλογο, αναπτύσσοντας το διάλογο με τον διευθυντή του ΚΕΘΕΑ στη Βόρεια Ελλάδα, τον κύριο Φέδωνα Καλοτεράκη, τον οποίο πάντα έχουμε κοντά μας με κάθε αφορμή που αφορά στην απεξάρτηση. Κύριε Καλοτεράκη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα και για μια ακόμα φορά σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, γιατί τις χρειαζόμαστε αυτές τις βοήθειες. Και εμείς χρειαζόμαστε τις δικές σας βοήθειες, τις δικές σας συνδρομές, που είναι άμεσες, ουσιαστικές και με καταλυτική παρουσία και στην Κομωτινή, εδώ και 5 περίπου χρόνια, αν μετράω σωστά. Ναι, ίσως και παραπάνω, 6 ήταν, τόσο πρέπει να είναι. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λέγοντας τι ακριβώς συμβαίνει με την απεξάρτηση και τα θεραπευτικά κέντρα με αφορμή και τον νέο νόμο, τον 4139, ο οποίος εδώ και ένα έτος και λίγο παραπάνω ισχύει. Έχουν γίνει βήματα, τι λέτε? Κοιτάξτε, ένα βήμα ήταν αυτή καθε αυτή η άσκηση του νέου νόμου. Είναι μια σημαντική βελτίωση, εκτιμώ, στην νομοθεσία αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τον καινούργιο νόμο. Τώρα, το αν στην πράξη έχει αλλάξει κάτι, ξέρετε, αυτό θέλει παραπάνω χρόνο, δυστυχώς, από ό,τι θα περιμέναμε. Γιατί πρέπει να γίνει συνείδηση και σε αυτούς που ουσιαστικά καλούνται να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο
νόμος ο καινούριος είχε μια αντιμετώπιση της κρίσης διαφορετική. Δηλαδή το έβλεπε και το βλέπει μάλλον. Βλέπει τους χρήστες τους ασθενείς. Ναι, το βλέπει, ναι, όχι, δεν θα το λέγα, το βλέπει σαν θέμα υγείας βασικά και κυρίως. Και θέλει να ενισχύσει αυτό, αυτό ακριβώς. Θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια για απεξάρτηση, για θεραπεία, αντί να δώσει προβάδισμα στο σωφρονισμό, στον εγγυσμό δηλαδή, σε ένα κατάστημα σωφρονιστικό, σε μια φυλακή. Ένας λόγος ήταν και η, αν θέλετε, και η εκλογήκευση των ποινών, γιατί υπήρχε ένας παραλογισμός. Είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που είχαμε απίστευτα βαριές ποινές για πράγματα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι, έχουν χαρακτήρα πλημελήματος, όχι κακουργήματος. Και σαν αποτέλεσμα έχουμε αυτή την κατάσταση στις φυλακές, που έχουμε περίπου 14-14.500 ανθρώπους, ο ένας πάνω στον άλλο, οι άνθρωποι που κοιμούνται στα πατώματα, οι 7 στους 10, ίσως 75% πιο συγκεκριμένα, έχουν κάποια σχέση με τον νόμο για τα ναρκωτικά. Έτσι. Και ο καινούριος νόμος ήθελε λίγο αυτό να το αλλάξει. Δηλαδή να μην μπαίνουν τόσο εύκολα οι άνθρωποι στη φυλακή, αντίθετα να σπρώχνονται στη θεραπεία. Αυτό δεν έχει αρχίσει ακόμα να φαίνεται πολύ. Φαίνεται, έχουμε δηλαδή ενδείξεις, έχουμε ανθρώπους που έρχονται σε εμάς αντί να πάνε στη φυλακή, αλλά όχι ίσως στον βαθμό που θα περιμένουν. Θέλει λίγο χρόνο, θέλει και άλλο χρόνο προφανώς. Θέλει και άλλο χρόνο, όμως υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση και από την πλευρά των δικαστικών αρχών, οι οποίοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είχαμε δει και περίπου ένα χρόνο πριν στην Κομωτινή, αντιμετώπισαν τις συγκεκριμένες διατάξεις με σοβαρότητα και με μια διάθεση πραγματικά και να αντιμετωπίσουν τον χρήστη ως ασθενή, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αφενός, και αφετέρου να πάνε σε μικρότερες, χαμηλότερες ποινές, έχοντας πάντοτε και τα δεδομένα που αφορούν στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος από τη χώρα μας, την σκληρότερη και βαρύτερη, αν συγκρίσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και εσείς ορθά τονίσατε. Ξέρετε, κύριε Καλωτεράκη, όμως θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο ανθρώπινα και συναισθηματικά, αφαιρώντας ίσως το νομικό κομμάτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βλέποντάς το αυτό ίσως με τους καθηγητές στην νομική σχολή. Πόσο. Ποια βήματα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, ώστε κάποιος χρήστης ψυχοτρόπων ουσιών να πάει να πιστεί για την απεξάρτηση? Γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς και εκεί είναι πολύ σημαντική και η συνεισφορά των ανθρώπων που δουλεύουν στα θεραπευτικά κέντρα. Κοιτάξτε, ναι, η εξάρτηση είναι μια συμπεριφορά. Και είναι μια συμπεριφορά σκλαβιάς, θα έλεγα. Δηλαδή, επειδή είπατε να μιλήσουμε έτσι πιο ανθρώπινα, αυτός που είναι εξαρτημένος είναι δούλος. Είναι δούλος της εξάρτησής του. Και αυτό που έχει ανάγκη είναι τη λευτεριά του. Οπότε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης θα έπρεπε να οδηγεί κάποιον μέσα από κάποιες διαδικασίες σε αυτή την κατεύθυνση. Στο να μπορεί δηλαδή να πατάει στα πόδια του, να μην έχει ανάγκη κανένα δεκανίκι, είτε αυτό είναι ηρωίνη, είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι τζόγος, είτε είναι ίντερνετ. Αναφέρω μέσα εξαρτήσεις. Και τις υπόλοιπες εξαρτήσεις πέρα ναι, από τις οποίες και εμείς αντιμετωπίζουμε, θα μπορούσε να είναι ακόμα και μια σχέση, έτσι. Αλλά μπορεί κάποιος να πατάει στα πόδια του και να ζει τη δικιά του ζωή. Αυτό είναι νομίζω το ιδιαίτερο. Έτσι. Πόσο εύκολο όμως μπαίνει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, είναι οι άνθρωποι που θα τον οδηγήσουν, ναι, προσέξτε, είναι ο τρόπος που θα τον προσεγγίσουν? Δεν είναι εύκολο, γιατί γι' αυτό ακριβώς το οριοθέτησα έτσι και είπα ότι είναι σκλαβιά. Όταν είσαι σκλαβωμένος, η θέλησή σου είναι στο ελάχιστο. Συνήθως λοιπόν κάποιοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία στριμωγμένοι. Τι εννοώ, για να αποφύγουν ίσως κάποιο δικαστήριο μεγάλο, άρα και τη φυλακή. Γιατί οι οικοί τους, οι συγγενείς τους, οι δικοί τους άνθρωποι, η οικογένειά τους έχει στριμώξει. Λέει, κοίταξε να δεις, παλικάρι μου μέχρι εδώ, η κοπέλα μου μέχρι εδώ. Φτάνει. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει, μας έχεις, μας κλέβεις, μας κάνεις, μας δάνεις. Όχι πια. Είναι όριο αυτό. Μόνο αν θα κάνεις κάτι θα σε βοηθήσουμε. Μέσα από στρίμωγμα έρχεται αυτό το θέλω που θα πει ο άλλος, θα πάω να κάνω κάτι. Γιατί ακριβώς η θέλησή του είναι πολύ ασθενής. Οπότε νομίζω αυτό είναι που ίσως θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι που είμαστε γύρω από ανθρώπους δικούς μας εξαρτημένους. Είναι πολύ σημαντική, ναι, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια και ο χρόνος που δίδεται. Πώς πείθεται όμως ο χρήστης να μπει σε μια διαδικασία προγραμμάτων, η επιμονή, η προσέγγιση είναι αυτή που διαδραματίζει ρόλο. Έτσι, ναι, και αυτό ακριβώς λέω. Δεν είναι θέμα πειθούς λεκτικής, δεν είναι δηλαδή να του πεις, να του κάνεις κηρύγματα.
Ο Χρήστης ξέρει πάρα πολύ καλά διανοητικά, έτσι, σε ένα διανοητικό το ξέρει πολύ καλά τι είναι το καλό του και τι χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι δεν το κάνει και όσο εμείς τον διευκολύνουμε με μια παθητικότητα που μπορεί να δείξουμε εμείς οι δικοί του, ας πούμε, έτσι, αυτός θα παραμένει σε αυτό το πράγμα, στο εντός εισαγωγικών χόμπι του. Έτσι. Άρα χρειάζεται λοιπόν κάποιο στρίμωμα, χρειάζεται οριοθέτηση. Και αυτή η οριοθέτηση μπορεί να τον κάνει να συνέλθει και να πει εσύ δεν με παίρνει, άλλο θα κάνω κάτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω ή... Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Με συναισθηματική πίεση, με πώς δηλαδή, πώς εννοείται στο στρίμωμα. Και με όρια, και με όρια. Δηλαδή όταν κάποιος σε κλέβει από το σπίτι σου, όχι παλικάρι μου, δεν έχεις θέση σε αυτό το σπίτι. Παράδειγμα, λέω το κάτι το πιο ακραίο. Γιατί ας πούμε δεν θα κάνεις χρήση εδώ μέσα, πρέπει να μπαίνουν όρια στην οικογένεια, στο σπίτι. Καταλάβατε. Βεβαίως, πολύ καθαρά. Και από την οριοθέτηση που προκύπτει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον να μεταβούμε στην οριοθέτηση που έρχεται στο επόμενο στάδιο που αφορά στη δική του συνειδητοποίηση του καλού και του κακού, άρα και την πορεία του προς την απεξάρτηση. Ακριβώς. Μπαίνοντας λοιπόν αυτά τα θεμέλια, τότε μπορεί να προχωρήσει και στο επόμενο βήμα. Ναι. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας, των δικών του ανθρώπων. Και γι' αυτό εμείς, σαν και θεά, έχουμε παράλληλα και πρόγραμμα με τις οικογένειες, που κρατάει 2-3 χρόνια όσο ή... Και μάλιστα έχουμε πρόγραμμα και για τις οικογένειες που τα μέλη τους που είναι εξαρτημένοι δεν έρχονται στα προγράμματα. Για να δασκαλευτούν, να μάθουν και να αποκτήσουν και μια επαφή, να τους κουτσάρουν για το πώς μπορεί να είναι όντως βοηθητική αντί να είναι επιτρεπτική στη χρήση. Κύριε Καλοτεράκη, γίνεται πάρα πολύς λόγος επίσης και για τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και τρέχουν στην χώρα μας, στην Ελλάδα, για τα οποία ήδη κατά καιρούς μιλάτε εσείς και στους φοιτητές της Νομικής Θράκης, με μια συνεργασία που έχετε χρόνια τώρα και με το Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών. Έτσι. Θα ήθελα λιγάκι να αναφερθείτε σε αυτά και κυρίως να δούμε την πορεία των στεγνών προγραμμάτων. Ναι. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε δύο προσεγγίσεις, ας το πω, στην εξάρτηση. Το ένα είναι προγράμματα θεραπείας, απεξάρτησης, που οδηγούν στην απεξάρτηση, έχουν στόχο την απεξάρτηση, την ελευθερία δηλαδή του ανθρώπου. Και τα άλλα έχουν στόχο τη μείωση της βλάβης. Που δεν είναι ο στόχος δηλαδή κάποιος να γίνει καλά, να καθαρίσει από τα ναρκωτικά, αλλά να μειωθεί η βλάβη που κάνει στον εαυτό του καταρχήν, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, αυτά είναι τα προγράμματα με υποκατάστατα. Είτε μεθαδόνι αυτό είναι είτε βρονοφίνη, υποκατάστατα των οπιούχων. Και αυτά τα προγράμματα τα τρέχει ως επιτοπλίστων ο ΟΚΑΝΑ. Εκεί δηλαδή κάποιος πάει, παίρνει το σιρόπι του ή το χάπι του, δεν χρειάζεται να είναι έξω στον δρόμο, δεν χρησιμοποιεί σύρικες. Άρα δεν κολλάει η υπατήτητα, δεν μεταδίδει την υπατήτητα ή HIV, δεν χρειάζεται να κλέψει, καταλάβατε, γίνεται δηλαδή μείωση της βλάβης. Και αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι η θεραπεία. Υπάρχουν και τα θεραπευτικά προγράμματα που είναι από το ΚΕΘΕΑ και των δύο ψυχιατρίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών και που χρειάζεται έναν άλλο τρόπο. Αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Γι' αυτό κρατάει και πολλά χρόνια. Κάποιος μπαίνει μέσα 2-3 χρόνια για να τελειώσει ένα πρόγραμμα και μετά να θεωρηθεί ότι έχει απεξαρτηθεί και το έχει αφήσει αυτό πίσω του. Τα οποία βέβαια... Αυτά τα στεγνά προγράμματα, ας το πούμε. Και από εκεί και έπειτα μπορούμε να δούμε και κάτι ακόμη σε σχέση με τα στεγνά προγράμματα. Κοιτάξτε, όλη η ιστορία είναι στην επανένταξη και γι' αυτό είναι συνολική αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν είναι κάποιος να κάνει μόνο ψυχοθεραπεία, είναι να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να τη φτιάξει τη ζωή του. Γι' αυτό και παράδειγμα στα προγράμματα έχουμε και σχολεία. Κάποιος δηλαδή τελειώνει, έρχεται σε εμάς και τελειώνει και το γυμνάσιο και το λύκειο, αν το έχει αφήσει. Κάποιοι μπαίνουν και στο πανεπιστήμιο, μαθαίνουν κάποια τέχνη. Μετά προσπαλεύουν για να βγουν στην αγορά εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια συνολική προσπάθεια, ολιστική μάλλον θα έλεγα καλύτερα. Πλέον στις μέρες μας, σύμφωνα και με τα στατιστικά που σίγουρα υπάρχουν στα χέρια σας, ποια προγράμματα φαίνεται να επιλέγονται από τους χρήστες? Εντάξει, οι περισσότεροι χρήστες σαφώς και προτιμούν τα προγράμματα μείωσης βλάβης. Γιατί αυτό είναι το εύκολο. Δηλαδή εκεί που παίρνανε ηρωίνη, θα πάρουν ένα οπιούχο, όπως είναι η μεθαδόνη πάλι. Το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο δυνατό, έτσι, αλλά τους είναι πολύ πιο εύκολο γιατί πάλι είναι εξαρτημένοι από μια ουσία. Έτσι. Δεν σταματάνε δηλαδή αυτόν τον κύκλο, όπως είπα, της σκλαβιάς, της δουλείας. Άρα αυτά είναι πολύ πιο δημοφιλή και πιο ελκυστικά. Βέβαια, είπαμε, έχουν διαφορετικό στόχο και πρέπει να υπάρχουν και τα δύο και να λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά. Στόχος μιας κοινωνίας θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος. Άρα αυτά τα στεγνά προγράμματα. Αλλά από εκεί και πέρα για κάποιους που δεν μπορούν να κάνουν την επιλογή, δεν το επιλέγουν τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα προγράμματα της μείωσης βλάβης στο πλάι.
Τα στατιστικά στοιχεία επίσης αποδεικνύουν τι για φέτος σε συγκρίση με πέρσι αυξήθηκε ο αριθμός των χρηστών. Κοιτάξτε, σαφώς και έχουν αυξηθεί και όχι μόνο των παράνομων ουσιών. Σκεφτείτε ότι πώς έχει αυξηθεί, ας πούμε, το αλκοόλ και η εξάρτηση από το αλκοόλ. Mm-hmm. Λόγω και της οικονομικής κρίσης εννοείται και της κακής οικονομικής συγκυρίας. Ακριβώς. Ένας άντρας ο οποίος μένει άνεργος, έχει την οικογένειά του, έχει τα οικονομικά βάρη, τα δάνεια κτλ. Θα ψάξει μια φυγή. Το ποτό είναι μια εύκολη φυγή. Mm-hmm. Στις γυναίκες αντίστοιχα μέσα από τα ψυχοφάρμακα. Mm-hmm. Το άγχος δημιουργεί αϊπνία, ξεκινάμε με συνταγή στην αρχή ψυχοφάρμακα, βενζοδιαζεπίνες δηλαδή, κολλάμε μετά. Άρα έχουμε και αυτό. Αυτό είναι μια καινούργια διάσταση. Έχουμε λοιπόν παραπάνω χρήστες, παραπάνω εξαρτημένους, εξαιτίας της κρίσης. Για να μην αναφέρω στον τζόγο που εκεί το βλέπουμε μόνοι μας, ειδικά τώρα που είναι το παγκόσμιο κύπελο. Κάποιος ανοίξει τηλεόραση, μόνο διαφημίζει για τζόγο παίζουν. Ναι, σωστά, βέβαια. Είναι άλλο το να στοιχηματίζει μια συστόζες, το κάνεις και σου κάτι, και είναι άλλο να κολλήσεις και να ξεφεύγεις από μια σκληρή πραγματικότητα μέσα στον παγκόσμιο. Mm-hmm. Και πάμε στο κομμάτι της οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας. Πόσοι πραγματικά που έχουν το πρόβλημα πολύ κοντά τους στο σπίτι τους έχουν τη διάθεση να έρθουν σε επαφή με εσάς, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στα προγράμματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν σωστά τις υποθέσεις αυτές. Πολλές φορές η οικογένεια προσπαθεί να το κρύψει κάτω το χαλί. Mm-hmm. Έτσι, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρύφω καμάρι. Ισχύει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη τη μεριά, όταν κάποιος φτάσει σε μια απελπιστική κατάσταση, πιάνεται όπως πυγμένο στα μαλλιά του. Και εκεί οι άνθρωποι βγαίνουν από το καβούκι τους και έρχονται σε εμάς και ζητάνε βοήθεια. Εγώ θα ήθελα να ενθαρρύνω συνανθρώπους μας, φίλους που μας ακούνε, που έχουν στην οικογένειά τους ένα τέτοιο βάσανο, να μην φοβηθούν, να μην σκεφτούν το καλό όνομα, στο πούμε έτσι, γιατί το πιο φαίνεται το ξέρουν το παιδί τους είναι συχνά, το ξέρει όλη η οικογένεια, όλος ο περίγυρος, ας πούμε. Αλλά και να μην το ξέρει, να έρθουν. Υπάρχει το απόρριτο, έτσι δεν είναι κάτι που γίνεται ανοιχτά και μετά σκάνουν τις επιλογές τους, να πάνε να ζητήσουν βοήθεια, είτε στο ΚΕΘΕΑ είτε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Είναι πρόθυμοι οι προϊόντες του χρόνου, ξεφεύγουν από το ταμπού. Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται, είναι πολύ προσωπικό αυτό το θέμα. Mm-hmm. Ναι. Απλά επειδή είναι η μέρα τέτοια και πρέπει να τρέξω σε κάποιον. Σας αφήνουμε, γιατί είναι η μέρα πραγματικά εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη. Αλίμονο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλοτεράκη. Να είστε καλά. Καλά, χάρηκα κι εγώ. Κι εγώ χάρηκα. Πάρα πολύ. Γεια σας. Γιατί τις χρειαζόμαστε αυτές τις βοήθειες. Και εμείς χρειαζόμαστε τις δικές σας βοήθειες, τις δικές σας συνδρομές, που είναι άμεσες, ουσιαστικές και με καταλυτική παρουσία και στην Κομωτινή, εδώ και 5 περίπου χρόνια, αν μετράω σωστά. Ναι, ίσως και παραπάνω, 6 ήταν, τόσο πρέπει να είναι. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, λέγοντας τι ακριβώς συμβαίνει με την απεξάρτηση και τα θεραπευτικά κέντρα, με αφορμή και τον νέο νόμο, τον 4139, ο οποίος εδώ και ένα έτος και λίγο παραπάνω ισχύει. Έχουν γίνει βήματα, τι λέτε? Κοιτάξτε, ένα βήμα ήταν αυτή καθε αυτή η εισάσπιση του νέου νόμου. Δηλαδή μια σημαντική βελτίωση, εκτιμώ, στην νομοθεσία αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τον καινούργιο νόμο. Τώρα, το αν στην πράξη έχει αλλάξει κάτι, ξέρετε, αυτό θέλει παραπάνω χρόνο, δυστυχώς, από ό,τι θα περιμέναμε. Γιατί πρέπει να γίνει συνείδηση και σε αυτούς που ουσιαστικά καλούνται να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο νόμος ο καινούριος είχε μια αντιμετώπιση της κρίσης διαφορετική. Δηλαδή το έβλεπε και το βλέπει μάλλον. Βλέπει τους χρήστες τους ασθενείς. Ναι, το βλέπει, ναι, όχι, δεν θα το λέγαμε, το βλέπει σαν θέμα υγείας βασικά και κυρίως. Και θέλει να ενισχύσει αυτό ακριβώς. Θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια για απεξάρτηση, για θεραπεία, αντί να δώσει προβάδισμα στο σωφρονισμό, στον εγκλισμό δηλαδή, σε ένα κατάστημα σωφρονιστικό, σε μια φυλακή. Ένας λόγος ήταν και η εκλογήκευση των ποινών, γιατί υπήρχε ένας παραλογισμός. Ήμασταν από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που είχαμε απίστευτα βαριές ποινές για πράγματα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν χαρακτήρα πλημελήματος, mm-hmm. όχι κακουργήματος. Και σαν αποτέλεσμα έχουμε αυτή την κατάσταση στις φυλακές, που έχουμε περίπου 14.000-14.500 ανθρώπους, ο ένας πάνω στον άλλο, οι άνθρωποι που κοιμούνται στα πατώματα, οι 7 στους 10, ίσως 75% πιο συγκεκριμένα, έχουν κάποια σχέση με τον νόμο για τα ναρκωτικά,
Έτσι. Και ο καινούριος νόμος ήθελε λίγο αυτό να το αλλάξει. Δηλαδή να μην μπαίνουν τόσο εύκολα οι άνθρωποι στη φυλακή, αντίθετα να σπρώχνονται στη θεραπεία. Αυτό δεν έχει αρχίσει ακόμα να φαίνεται πολύ. Φαίνεται, έχουμε δηλαδή ενδείξεις, έχουμε ανθρώπους που έρχονται σε εμάς αντί να πάνε στη φυλακή, αλλά όχι ίσως στον βαθμό που θα περιμένουν. Θέλει λίγο χρόνο, θέλει και άλλο χρόνο προφανώς. Θέλει και άλλο χρόνο, όμως υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση και από την πλευρά των δικαστικών αρχών, οι οποίοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είχαμε δει και περίπου ένα χρόνο πριν στην Κομωτινή, αντιμετώπισαν τις συγκεκριμένες διατάξεις με σοβαρότητα και με μια διάθεση πραγματικά και να αντιμετωπίσουν τον χρήστη ως ασθενή, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου αφενός, και αφετέρου να πάνε σε μικρότερες, χαμηλότερες ποινές, έχοντας πάντοτε και τα δεδομένα που αφορούν στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος από τη χώρα μας, την σκληρότερη και βαρύτερη, αν συγκρίσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και εσείς ορθά τονίσατε. Ξέρετε, κύριε Καλωτεράκη, όμως, θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο ανθρώπινα και συναισθηματικά, αφαιρώντας ίσως το νομικό κομμάτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βλέποντάς το αυτό ίσως με τους καθηγητές στην νομική σχολή. Πόσο. Ποια βήματα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, ώστε κάποιος χρήστης ψυχοτρόπων ουσιών να πάει να πιστεί για την απεξάρτηση? Γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς και εκεί είναι πολύ σημαντική και η συνεισφορά των ανθρώπων που δουλεύουν στα θεραπευτικά κέντρα. Κοιτάξτε, ναι, η εξάρτηση είναι μια συμπεριφορά. Και είναι μια συμπεριφορά σκλαβιάς, θα έλεγα. Δηλαδή, επειδή είπατε να μιλήσουμε έτσι πιο ανθρώπινα, αυτός που είναι εξαρτημένος είναι δούλος. Είναι δούλος της εξάρτησής του. Και αυτό που έχει ανάγκη είναι τη ελευθερία του. Οπότε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης θα έπρεπε να οδηγεί κάποιον μέσα από κάποιες διαδικασίες σε αυτή την κατεύθυνση. Στο να μπορεί δηλαδή να πατάει στα πόδια του, να μην έχει ανάγκη κανένα δεκανίκη, είτε αυτό είναι ηρωίνη, είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι τζόγος, είτε είναι ίντερνετ. Αναφέρω μέσα εξαρτήσεις. Και τις υπόλοιπες εξαρτήσεις πέρα από τις ψυχοτρόπες. Και εμείς αντιμετωπίζουμε, θα μπορούσε να είναι ακόμα και μια σχέση, έτσι. Αλλά μπορεί κάποιος να πατάει στα πόδια του και να ζει τη δικιά του ζωή. Αυτό είναι νομίζω το ιδιαίτερο. Έτσι. Πόσο εύκολα όμως μπαίνει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία? Είναι οι άνθρωποι που θα τον οδηγήσουν? Ναι, προσέξτε, είναι ο τρόπος που θα τον προσεγγίσουν? Δεν είναι εύκολο, γιατί γι' αυτό ακριβώς το οριοθέτησα έτσι και είπα ότι είναι σκλαβιά. Όταν είσαι σκλαβωμένος, η θέλησή σου είναι στο ελάχιστο. Συνήθως λοιπόν κάποιοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία στριμωγμένοι. Τι εννοώ? Για να αποφύγουν ίσως κάποιο δικαστήριο μεγάλο, άρα και τη φυλακή. Γιατί οι οικοί τους, οι συγγενείς τους, οι δικοί τους άνθρωποι, η οικογένειά τους έχει στριμώξει. Λέει, κοίταξε να δεις, παλικάρι μου μέχρι εδώ, η κοπέλα μου μέχρι εδώ. Φτάνει. Ως εδώ και μη παρέκει. Φτάνει. Μας έχεις, μας κλέβεις, μας κάνεις, μας δάνεις. Όχι πια. Είναι όριο αυτό. Μόνο αν θα κάνεις κάτι θα σε βοηθήσουμε. Μέσα από στρίμωγμα έρχεται αυτό το θέλω που θα πει ο άλλος, θα πάω να κάνω κάτι. Γιατί ακριβώς η θέλησή του είναι πολύ ασθενής. Έτσι. Οπότε νομίζω αυτό είναι που ίσως θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι που είμαστε γύρω από ανθρώπους δικούς μας εξαρτημένους. Είναι πολύ σημαντική, ναι, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια και ο χρόνος που δίδεται. Πώς πείθεται όμως ο χρήστης να μπει σε μια διαδικασία προγραμμάτων? Η επιμονή, η προσέγγιση είναι αυτή που διαδραματίζει ρόλο. Έτσι, ναι, και αυτό ακριβώς λέω. Δεν είναι θέμα πειθούς λεκτικής, δεν είναι δηλαδή να του πεις, να του κάνεις κηρύγματα. Ο χρήστης ξέρει πάρα πολύ καλά, διανοητικά, έτσι, σε ένα διανοητικό τρόπο, ξέρει πολύ καλά τι είναι το καλό του και τι χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι δεν το κάνει. Και όσο εμείς τον διευκολύνουμε με μια παθητικότητα που μπορεί να δείξει εμείς οι δικοί του, ας πούμε, έτσι, αυτός θα παραμένει σε αυτό το πράγμα, στο εντός εισαγωγικών χόμπι του. Έτσι. Άρα χρειάζεται λοιπόν κάποιο στρίμωμα, χρειάζεται οριοθέτηση. Και αυτή η οριοθέτηση μπορεί να τον κάνει να συνέλθει και να πει: εσύ δεν με παίρνει, άλλο θα κάνω κάτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω? Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Με συναισθηματική πίεση, με πώς δηλαδή, πώς εννοείται εσύ το στρίμωμα? Και με όρια. Δηλαδή, όταν κάποιος εκλέβει από το σπίτι σου, όχι παλικάρι μου, δεν έχεις θέση σε αυτό το σπίτι. Παράδειγμα. Λέω το κάτι το πιο ακραίο. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θα κάνεις χρήση εδώ μέσα. Πρέπει να μπαίνουν όρια στην οικογένεια, στο σπίτι. Καταλάβατε? Βεβαίως, πολύ καθαρά. Και από την οριοθέτηση που προκύπτει στο στενό οικογενειακό. Πραγματοποιήθηκε στο αναψυκτήριο του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου Κομωτινής απολογιστική συνέντευξη της Προέδρου του ΔΥΠΕΘΕ, Μαρίας Μαλαμίδου, η οποία παρουσίασε και το καλοκαιρινό πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα είναι πλούσιο σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και μουσικές συναυλίες. Στο αναψυχτήριο του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου Κομωτινής πραγματοποιήθηκε απολογιστική συνέντευξη τύπου της Προέδρου της του ΕΠΕΘΕ Μαρίας Μαλαμίδου, η οποία παρουσίασε το καλοκαιρινό πρόγραμμα, το οποίο είναι πλούσιο σε θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες. Καλό καλοκαίρι. Και μια και θα είναι μάλλον η τελευταία φορά που τα λέμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτά τα 3,5 χρόνια που μαζί καταφέραμε να γνωστοποιήσουμε κάθε φορά στον κόσμο το τι θα συμβαίνει στο χώρο του θεάτρου. Έτσι ήρθαμε μέχρι εδώ να ανακοινώσουμε το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα, το οποίο νομίζω ότι έχει φτιαχτεί για να μπορέσει να συγκεράσει όλες τις επιθυμίες αυτής της πόλης. Έχει και ψυχαγωγία, έχει και διασκέδαση, έχει και κωμωδία, έχει και δράμα, έχει και μουσική. Έχει την ντόπια καλλιτεχνική παραγωγή, τα αεραστεχνικά μας τμήματα. Έχει πολύ γνωστά ονόματα από την Αθήνα. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά για αυτούς που θα επιλέξουν να έρθουν σε αυτή την όμορφη αυλή και να παρακολουθήσουν θέατρο και μουσική. Θέλω να σταθώ περισσότερο σε δύο συμπαραγωγές, όσο οφείλει το ΔΥΠΕΘΕ κάθε χρονιά να έχει. Και επειδή ο χειμώνας φέτος ήταν πολύ ήσυχος από θεατρική άποψη, όχι όμως από παραγωγική, μια και το θέατρο καλώς εγώντων των πραγμάτων, το χειμερινό ως οίκημα θα είναι έτοιμο με την έναρξη της θεατρικής σεζόν το χειμώνα, θα είναι ανακαινισμένο και έτοιμο να δεχτεί τα νέα θεατρικά δρόμενα, θα πω ότι έπρεπε να κάνουμε και κάποια παραγωγή. Δεν γινόταν να γίνει στο χειμερινό. Όμως το καλοκαίρι έχουμε δύο συμπαραγωγές, η μία με το χοροθέατρο Annie Line που ξαναήρθε και είχε επιτυχή αποδοχή από την πόλη μας και μία με το θέατρο του Νέου Κόσμου που πρόκειται για παιδικό θέατρο και οι δύο θα έρθουν εδώ, θα δώσουν την παράστασή τους αλλά και όπου βρεθούν θα έχουν το όνομα του ΔΥΠΕΘΕ μαζί και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Επίσης να πω ότι από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει να μπαίνει σε διαδικασία ρεαλιστικής πια και πρακτικής εξέλιξης και το άλλο πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλησης που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση όλων όσων θα συμβαίνουν από εδώ και πέρα και όσων έχουν συμβεί. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, σε εισαγωγικά να το πω γιατί δεν είναι αυτός ο επίσημος όρος, που ο καθένας θα μπορεί να μπει και να δει τι έχει συμβεί αλλά και τι θα συμβεί ψηφιακά πια στο θέατρο. Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό το πρόσημο και δεν είναι κάτι που προσωπικά αποφάσισα να σας πω εγώ, είναι κάτι το οποίο βγαίνει από πρακτικούς απολογισμούς. Έχω ξαναπεί ότι πήραμε ένα θέατρο με μείον 170.000 χρέη. Το πολύ ευχάριστο είναι ότι ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος θα έχει 170 στο ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε. Έτσι έτυχε, αλλά ευτυχώς για τους επόμενους, ότι τα 170 χιλιάρικα που περίπου σας λέω είναι τα χρήματα που έχουν τιμολογηθεί και θα τιμολογηθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, που λύγει και η δική μας θητεία, το 2013 και το 2014. Ό,τι έχει συμβεί βέβαια είναι πληρωμένο, τα παλιά χρέη δεν υπάρχουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό για μια κίνηση που κάποιος θα πάει και θα θέλει να δημιουργήσει νέα πράγματα. Επίσης σκεφτείτε ότι είχαμε μέσο όρο θεατές 1.500 και ο μέσος όρος πια είναι 19.500 στη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο για την πόλη που σημαίνει ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία. Το θέατρο δεν είναι μια ελιτιστική υπόθεση αλλά είναι μια λαϊκή πλέον με την καλή έννοια της λέξης υπόθεση που ο καθένας πλέον το επιλέγει για να έχει έναν τρόπο να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί, να περάσει το χρόνο του, να σκεφτεί και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έπρεπε να συμβεί και συνέβη. Μα με τον κόσμο γίνεται αυτό, δεν γίνεται κατά παραγγελία ούτε κατά πέτηση. Ο κόσμος συμβάλλει στο να συμβεί και το δέχτηκε και το αποδέχτηκε. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι έτσι και θα συνεχίσει. Έχει δημιουργηθεί ένα καλό προηγούμενο, υπάρχει μια πλέον εμπιστοσύνη και όλων όσων έρχονται προς τα δω, γιατί δεν δημιουργήσαμε χρέη, κενά, είχαμε καλές συνεργασίες. Δηλαδή το ΔΥΠΕΘΕ της Κομωτινής θεωρώ ότι έχει ανακτήσει πολύ το κομμάτι. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το θεατρικό εργαστήριο επισκηνής της Μυρσίνης Λατζουράκη με αφορμή τη θεατρική παράσταση την τελευταία για φέτος με την επωνυμία «Το κουτί της Λύφης». Πρόκειται για ένα έργο του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα Στίβεν Μπιν για μια κωμωδία η οποία θα παρουσιαστεί
στο αρχοντικό του στάλιου, στην Παπαδριέλιο Πινακοθήκη, από το δεύτερο τμήμα φοιτητών ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου Επισκηνής. Τελευταία θεατρική παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου Επισκηνής της Μυρσίνης Λατζουράκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ένα έργο του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα Στίβεν Μπίν, μια κωμωδία με τίτλο Το κουτί της Λίδης, η οποία θα παρουσιαστεί στο αρχοντικό του στάλιου Παπαδριέλιος Πινακοθήκη από το δεύτερο τμήμα φοιτητών ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου. Θα υπάρχει είσοδο 5 ευρώ για του ενήλικε και τα έσοδα θα διατεθούν στην Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Κομωτινής. Πρόκειται να παρουσιάσουμε την τελευταία παράσταση για τη φετινή χρονιά. Με αυτήν κλείνουμε τη σεζόν 2013-2014. Πρόκειται για ένα έργο ενός Άγγλου θεατρικού συγγραφέα, του Στίβεν Μπίν. Μία κωμωδία, η οποία έχει και κάποιες έτσι λίγο πιο σοβαρές προεκτάσεις, αλλά κυρίως σαν πρώτη ανάγνωση το κοινό θα διασκεδάσει. Η κωμωδία μας ονομάζεται «Το κουτί της Λίθης». Διαδραματίζεται σε εξωτερικό χώρο και σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Και γι' αυτό η παράσταση θα παρουσιαστεί στην αυλή της Παπαδριέλιου Πινακοθήκης, στο παλιό αρχοντικό του στάλιου, το Σάββατο και την Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ. Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Ιουνίου. Η υπόθεση είναι... Ξεκινάει ως μια καθημερινή ιστορία. Ένας άνθρωπος πηγαίνει και κάθεται σε ένα παγκάκι. Το πλησιάζει μια γυναίκα με ένα κουτί, αφήνει το κουτί στο παγκάκι, φεύγει βιαστικά, λέγοντάς του να μην το γύρει, να μην το κουνήσει, να μην το σηκώσει και γενικώς να μην το πειράξει και ότι θα γυρίσει σε λίγο. Τι έχει μέσα το κουτί όμως? Αυτή την κωμωδία λοιπόν θα απολαύσουν οι θεατές μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Η παράσταση θα έχει γενική είσοδο 5 ευρώ. Και τα έσοδα θα διατεθούν στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στο παράρτημα της Κομωτινής. Ουσιαστικά, ο τίτλος είναι «Το κουτί της Λίθης». Μέσα στο πάρκο όπου διαδραματίζονται διάφορα γεγονότα, βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι, διαβάτες, οι οποίοι ουσιαστικά ασχολούνται με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας με το τι έχει μέσα το κουτί, χωρίς να ασχοληθούν πραγματικά και στην ουσία ο ένας για τον άλλον. Η δική μου ανάγνωση της παράστασης είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία υπερκαταναλωτισμού, τρόμου, φοβίας για το άγνωστο, καθημερινής φοβίας για το άγνωστο, και έχουμε πάψει πλέον να συζητάμε ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά μας. Και αυτό είναι, για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ουσίας του έργου. Για το έργο μίλησαν και μερικοί από τους πρωταγωνιστές συντελεστές της θεατρικής παράστασης. Παίζω τον ρόλο μιας, θα έλεγα, χαριτωμένης φιλενάδας ενός χωριού, η οποία έχει πάρα πολύ κωμικά στοιχεία και στοιχεία αφέλειας, θα έλεγα. Είναι μία από τους διαβάτες που ανέφερε πριν η Μυρσίνη, που περνάνε και συζητάνε μετά για το κουτί. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ρόλος. Ο δικός μου ρόλος... στην ουσία είμαι εγώ το άτομο που έρχεται αρχικά η γυναίκα και μου αφήνει το κουτί. Και στην ουσία έρχονται μετά όλοι σε μένα και λέει ο καθένας αναπτύσσει τη θεωρία του. Είναι ίσως ο πιο φυσιολογικός ρόλος, γι' αυτό είναι και αρκετά κοντά σε μένα, ευτυχώς ήταν. Και γενικά εγώ μέχρι και ένα πολύ μεγάλο σημείο του έργου φυταλαντεύομαι ως προς το πώς να αντιδράσω και αν θα πρέπει να πάρω σοβαρά όλα αυτά που ακούω. Δηλαδή και εγώ ίδια δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μιλάνε σοβαρά. Εκπροσωπώ, ας πούμε, τον τύπο του μάγκα, ένα χαρακτηριστικό τύπο για στην ελληνική κοινωνία. Τον έχουμε δει πολλές φορές αυτό το φιγουρατζί και τα λοιπά, που νομίζει τα ξέρει όλα. Θεωρώ ότι αξίζει να έρθετε να δείτε την παράστασή μας, γιατί θα γελάσετε πραγματικά με την ψυχή σας. Και κατά δεύτερον, διότι μέσα από αυτό το γέλιο προκύπτει και κάτι σημαντικότερο. Αυτό το έργο περνά ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.
ότι όπως είπαν οι ξυπροταγωνιστές μου, εξαιτίας της αρνητικής επιρροής πολλές φορές των ΜΜΕ, έχουμε καλλιεργήσει ένα αίσθημα φόβου μέσα μας. Έχει ριζώσει πολύ βαθιά μέσα μας αυτός ο φόβος και μας εμποδίζει τελικά να ενδιαφερθούμε για το δίπλα μας. Νιώθουμε παντού να κυριαρχεί μια απειλή και δεν μπορούμε νιώθουμε έτσι ένα αόρατο εμπόδιο στο να αναπτύξουμε σοβαρές κοινωνικές σχέσεις που θα μας βελτιώνανε εσωτερικά και θα μας δημιουργούσαν έτσι ένα αίσθημα γαλήνης. Εκδήλωση μαθητικής δημιουργίας με τίτλο «Τα σχολεία δημιουργούν και παρουσιάζουν», θέατρο, κινηματογράφος, χορός, μουσική, οικαστικά, ραδιόφωνο, λαϊκός πολιτισμός, επιστήμη, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την Τετάρτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομωτίνης η εκδήλωση μαθητικής δημιουργίας με τίτλο «Τα σχολεία δημιουργούν και παρουσιάζουν θέατρο, κινηματογράφο, χορό, μουσική, καστικά, ραδιόφωνο, λαϊκό πολιτισμό, επιστήμη». Μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Αυτό που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι δραστηριότητες των παιδιών και οι δημιουργίες τους άπτονται πολλών αντικειμένων, όπως της τέχνης, της επιστήμης, της αγωγής σταδιοδρομίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι παρά το ζωφερό εργασιακό τους μέλλον, φαίνεται ότι νοιάζονται με αντίστοιχες δραστηριότητες πάρα πολύ για το πώς θα κάνουν στη ζωή τους αυτό που πραγματικά τους ενδιαφέρει. Τα προγράμματα άπτονται της αγωγής υγείας, ψυχικής και σωματικής, αλλά σήμερα παρουσιάζεται αναγκαστικά ένα πολύ μικρό μέρος για να χωρέσει σε αυτή την τρίωρη εκδήλωση. Επίσης, το πολύ συγκινητικό είναι ότι τα σχολεία εκπροσωπούνται, η εκδήλωση μάλλον, αυτή περιλαμβάνει σχολεία από την περιφέρεια της Ροδόπης, σχολεία που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουν εγγενείς δυσκολίες σε σχέση με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Το σχολείο δεν είναι μόνο εξετάσεις. Δεν είναι μόνο τράπεζα θεμάτων, δεν είναι μόνο τα μετρήσιμα στοιχεία, έτσι. Το σχολείο έχει και μια αθέατη πλευρά. Η αθέατη πλευρά έχει να κάνει με τα βιώματα, τα κοινά βιώματα μαθητών και των δασκάλων τους. Τα χνάρια αυτής της αθέατης πλευράς του σχολείου παρακολουθούμε σήμερα εδώ, ένα μέρος τους. Αυτά τα προγράμματα δεν θα έβγαιναν στο φως αν δεν υπήρχε ο ενθουσιασμός. Χωρίς ενθουσιασμό δεν μπορεί να δημιουργηθεί τίποτα. Αυτό το πάθος που μοιράζονται οι δάσκαλοι με τους μαθητές αποτυπώνεται σε αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε σήμερα εδώ και έχουν ένα ευρύτατο φάσμα. Μουσική, χορός, παραμύθι, τεχνολογία, τα πάντα. Επομένως, αν θέλαμε ένα σημείο στήριξης για το μέλλον, που πιστεύω ότι θα είναι ελπιδοφόρο όσο έχουμε παιδιά, δασκάλους να δημιουργούν, ένα σημείο στήριξης είναι αυτή η δημιουργία, που έχει να κάνει με αυτή την αθέατη πλευρά που είπα του σχολείου. Το πείραμά μας αυτό συνδύαζε, και ήταν η μεγάλη του πρωτοτυπία, τη φυσική με τη μουσική, την τέχνη με την επιστήμη, την τυχαιότητα της φυσικής με την αρμονία της μουσικής. Με αυτή μας την εκδήλωση και με το βίντεο που κάναμε για αυτό το διαγωνισμό στον οποίο πήραμε μέρος, γιατί αυτή μας η πρόταση πήρε μέρος σε έναν διαγωνισμό του ΣΕΡΝ που έγινε για τα 60 χρόνια του ΣΕΡΝ. Για τη δημιουργία των μαθητών και μαθητριών μίλησαν και καθηγήτριες σχολείων. Το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ λέγεται Αποτυπώματα. Γίνεται σε συνεργασία με σύλλογο στην Αθήνα, τον ΣΚΕΠ, Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, που έχει στόχο να δώσει βήμα στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και να ευαισθητοποιήσει όσους δεν έχουν παρόμοια προβλήματα. Του αγωγή σταδιοδρομίας ονομάζεται αυτά. Αυτό είναι ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του έτους που πέρασε, κάναμε διάφορες εκπομπές στο ραδιόφωνο της Μητροπόλεως. Η αλήθεια είναι ότι τα θέματα μας ήταν ό,τι ενδιέφερε στα παιδιά. Το πρόγραμμά μας είχε να κάνει με τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ασχοληθήκαμε με την ποίησή του, μελετήσαμε κάποια ποίηματα και το πιο ενδιαφέρον ίσως ήταν ότι ασχοληθήκαμε και τη μελοποίηση που έχει υποστεί αυτός ο ποιητής.
τραγουδήσαμε, τα παιδιά απόλαυσαν πάρα πολύ αυτή τη μουσική και την ποίηση και σήμερα είμαστε εδώ και παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά αυτά τα πολύ ωραία μελοποιημένα ποίηματα. Οργανώσαμε μία ομάδα η οποία είχε σκοπό, από μαθητές, η οποία είχε σκοπό να προσεγγίσει μία μορφή χοροθεάτρου. Η χορογραφία που κάναμε είχε θεατρικά στοιχεία, γυμναστικά και ακροβατικά. Τίτλος της χορογραφίας ήταν «Το καλό από το κακό απέχει ένα γράμμα». Υπήρχαν σκηνές διάφορες που εξελιξόταν, αρχή, μέση και τέλος, κάποια πλοκή και θέλαμε να δώσουμε το αισιόδοξο μήνυμα ότι άσχετα αν μέσα μας υπάρχει η καλή και η κακή πλευρά μας, με λίγη προσπάθεια ο άνθρωπος μπορεί να υπερισχύσει το καλό του στοιχείο. Είμαστε από το Μειωνοτικό Λύκειο Κομωτινής, ονομάζομαι Τσιτλακίδου Ταμάρα και είμαι φιλόλογος. Είμαι ο Σερίφ Εμρέ που έκανα το μοντάζ της ταινίας μας. Ο Εμρέ είναι μαθητής από το Α3 του Λυκείου μας. Μαζί με όλο το τμήμα δημιουργήσαμε μια ταινία μικρού μήκους. Τα παιδιά γράψαν το σενάριο, τα παιδιά ήταν οι ηθοποιοί, ήταν οι σκηνοθέτες και ο Εμρέ έκανε το μοντάζ. Για την εμπειρία τους μίλησαν και μερικοί από τους μαθητές και μαθήτριες. Άσουμε ένα μονόπρακτο του Άντων Τσέχοφ, την Αρκούδα, η οποία πραγματεύεται με πολύ διαχρονικό τρόπο για την ισότητα των δύο φύλων. Αποφασίσαμε να το κάνουμε λόγω project. Περάσαμε υπέροχα, ακόμα περνάμε υπέροχα, δεν θέλουμε να τελειώσει, αλλά θα τελειώσει. Θα το κρατήσουμε για πάντα όμως στην καρδιά μας. Κάτι για τις εμπειρίες μας είναι πάρα πολλές, κάθε πρόβα ήταν ξεχωριστή. Δεν έχω να πω τίποτα, δεν μπορώ να πω κάτι, τους αγάπησα όλους πάρα πολύ. Ειδικά τους καθηγητές που το ξεκίνησαν αυτό. Με βοήθησε να δεθώ με τα παιδιά πάρα πολύ. Έκανα καινούργιες παρέες, τους αγάπησα πάρα πολύ, δεθήκαμε υπερβολικά πολύ. Και είναι ένα έργο το οποίο μας αντιπροσωπεύει, δηλαδή βλέπουμε τους εαυτούς μας μέσα, γι' αυτό και ταιριάξαμε τόσο πολύ. Απλά είναι μια προσπάθεια η οποία πραγματικά χρειάζεται χειροκρότημα. Απλά σπαταλήσαν οι καθηγητές μας τόσο πολύ χρόνο για να μας κάνουν αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή και τους οφείλουμε πάρα πολλά ευχαριστώ. Μέσα από αυτή την εμπειρία καταφέραμε εκτός από το να γυμναστούμε και να μάθουμε καινούργια πράγματα, να γνωρίσουμε καινούργιους φίλους και να μάθουμε ότι στη ζωή μας, αυτό που είπε και η κυρία Στέλλα, με λίγη προσπάθεια μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα και να βγάλουμε την καλή μας πλευρά. Είμαι ευχαριστημένος πολύ, έμαθα πώς γίνεται το μοντάζ και τα λοιπά. Μου άρεσε πολύ. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, σας καληνυχτίζουμε για απόψε. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί το πρόγραμμα του σταθμού, ενώ για τα τελευταία νέα ενημερωνώστε όπως πάντα από τον Κώστα Τοκότσι. Κυρίες και κύριοι, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο βράδυ. Καλή